Καλησπέρα κύριε Κοσμίδου, τι κάνετε? Εγώ είμαι καλά. Εσείς πώς είστε, κύριε Πανταζή, μετά τις τελευταίες εξαγγελίες από τον Υπουργό Ανάπτυξης? Εντάξει, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι μια περίοδος η οποία είναι πολύ περίεργη. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια περίοδος η οποία είναι πολύ δύσκολη για όλους μας. Και όπως καταλαβαίνετε, κάθε τι το οποίο έρχεται για να επιβαρύνει αυτή την συνολική κατάσταση δημιουργεί ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Και είναι προφανές ότι και με βάση αυτό το οποίο έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλο αυτό το σκηνικό τέλος πάντων επιβαρύνθηκε. Μάλιστα. Εσάς ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις όταν ακούσατε τον Υπουργό Ανάπτυξης να εξαγγέλει, το οποίο είναι πολύ καλό μέτρο για τις επιχειρήσεις που αφορά, δηλαδή η κάθε επιχείρηση θα πάρει από 3.000 ευρώ και ο κάθε εργαζόμενος από 1.000 ευρώ, αλλά αφορά μόνο την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, αναφέρουμε στην Δυτική Μακεδονία, περιοχή της Φλόρνας και μένει εκτός η Καστοριά, η οποία γνωρίζουμε ότι εδώ και περίπου ένα χρόνο, τουλάχιστον τους 7 μήνες, υπολειτουργεί η τοπική της αγορά. Δηλαδή, στο άκουσμα εσείς ως επιχειρηματίας, ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, πώς αισθανθήκατε? Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα το οποίο έβαλα με τον νου μου, κυρία Κοσμίδου, ήταν γιατί η Κοζάνη και κυρίως γιατί όχι η Καστοριά, γιατί όλοι ξέρουμε, σε όλη την επικράτεια είναι γνωστό αυτό, ότι η πρώτη περιφερειακή ενότητα η οποία μπήκε σε καραντίνα και μάλιστα σε σκληρή καραντίνα ήταν η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Συνεπώς ήταν ένα ερώτημα το οποίο προσπάθησα να το απαντήσω εκείνη τη στιγμή. Όμως διαβάζοντας τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού στη Βουλή κατάλαβα ότι αναφερόταν σε συγκεκριμένες περιοχές, σε περιοχές οι οποίες με βάση τα λεγόμενα και με βάση τις δηλώσεις του Υπουργού στη Βουλή δεν μπόρεσαν να δουλέψουν κατά την περίοδο των εορτών του Χριστουγέννου ούτε με την μέθοδο του Click Away. Και με αυτή τη λογική εκείνο το οποίο εν τέλει είπα στον εαυτό μου είναι εντάξει, εμείς ήμασταν ανοιχτά, ας πούμε ότι είχαμε ένα ατού στα χέρια μας ότι θα μπορούσαμε να δουλέψουμε με τη μέθοδο του Click Away ή με τη μέθοδο του Click Inside και τέλος πάντων είναι μια υπουργική απόφαση, έχει το σκεπτικό της. Ας δούμε πώς μπορούμε να αναχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Όμως, κυρία Κοσμίδου, επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από την Παρασκευή που ανακοινώθηκε αυτή η υπουργική απόφαση μετά τη δήλωση του Υπουργού μέχρι και σήμερα, εκείνο το οποίο εν τέλει βγαίνει είναι ότι δημιουργήθηκε ένα πολύ έντονο αίσθημα αδικίας σε ό,τι έχει σχέση με την αντιμετώπιση των τοπικών αγορών από την κυβέρνηση και νομίζω ότι οι αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν ήταν και δικαιολογημένες και κυρίως είχαν και μία βάση πάνω στην οποία ο καθένας από εμάς μπορούσε να πατήσει και να πει το οτιδήποτε. Με αυτή τη λογική λοιπόν εκείνο το οποίο εμείς θελήσαμε να αναδείξουμε ήταν το άδικο της υπόθεσης καταρχήν. Δεύτερον, το γεγονός το ότι ενώ θα μπορούσε η κυβέρνηση και καλά έκανε να ενισχύσει αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες στις συγκεκριμένες περιοχές δεν δούλευαν με τη μέθοδο του Click Away, θα μπορούσε ίσως να κάνει τις ερωτήσεις της, να κάνει την έρευνά της, να ρωτήσει εάν δούλεψαν οι αγορές περιφερειακές και κυρίως οι μικρές αγορές με τη μέθοδο του Click Away και από εκεί και μετά να κάτσει να βρει και έναν τρόπο για να μπορέσει να ενισχύσει και όλο το υπόλοιπο κομμάτι της αγοράς. Μάλιστα. Δυστυχώς, το επαναλαμβάνω, η μέθοδος του Click Away δημιούργησε πολύ μεγάλες αντιρρήσεις σε ό,τι έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν τα καταστήματα εκείνη τη χρονική περίοδο. Είναι αποδεδειγμένο και δεν είναι λόγια τα οποία τα λέμε εμείς, αλλά είναι αποδεδειγμένο μέσα από τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ότι τα επίμαχα χρονικά διαστήματα που η αγορά λειτουργήσε με αυτές τις μεθόδους, η πτώση του τζίρου ήταν απίστευτη. Σε ορισμένους ΚΑΔ και σε ορισμένες περιοχές η πτώση του τζίρου έφτανε μέχρι και 85% ίσως και 90% ίσως και παραπάνω. Συνεπώς και μόνο το γεγονός το ότι ο αρμόδιος υπουργός έκρινε ότι ακριβώς επειδή κάποιες περιοχές δεν λειτουργήσαν ή επειδή κάποιες περιοχές λειτουργήσαν με τη μέθοδο του Click Away δημιούργησε αυτό το πρόβλημα το οποίο
για το οποίο συζητάμε σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Πανταζή, είπατε και εσείς ο ίδιος πώς λειτουργήσε το Click Away. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει το πώς γίνονται οι αγορές με φυσική παρουσία του πελάτη εντός του καταστήματος. Κακά τα ψέματα, όλα αλλάζουν όταν ο καταναλωτής είναι μέσα στο κατάστημα. Ήταν, ας πούμε, θα λέγαμε, ένα μέτρο το οποίο θα βοηθούσε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό στο να είναι ανοιχτό το λιανικό εμπόριο. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα από εδώ και πέρα. Ακούσατε την εξαγγελία, ακούσατε ποιες περιοχές αφορά. Πολύ καλά πήγανε, θα πάνε μάλλον τα χρήματα στη γειτονική μας Κοζάνη, γιατί και η Κοζάνη πέρασε πολύ δύσκολα. Στην πανδημία του κορονοϊού, Καστοριά και Κοζάνη από την αρχή πηγαίνουν χέρι-χέρι όσον αφορά τα... Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Έχει, αλλά ακριβώς. Και η Καστοριά όμως, κύριε Πανταζή, δεν πέρασε λίγα. Να πάμε λίγο στη Μεσοποταμία πριν ένα χρόνο, που όλο το χωριό ήταν κλειστό, όλος ο οικισμός. Εκεί οι άνθρωποι είχαν κλειστές επιχειρήσεις τους. Δεν πρέπει να επιδοτηθούν. Αν βάλουμε τις ημερομηνίες κάτω, κυρία Κοσμίνη, θα δούμε ότι για τον νομό Καστοριάς, για τον νομό Κοζάνης, γιατί όπως είπατε, χέρι-χέρι πάνε αυτοί οι δύο νομοί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν βάλουμε λοιπόν κάτω τις ημερομηνίες και δούμε τα χρονικά διαστήματα στα οποία μπόρεσε η αγορά να λειτουργήσει με μια κανονικότητα ή να δούμε τα διαστήματα όπου η αγορά ήταν κλειστή με τον ένα με τον άλλον τρόπο, τότε προφανώς στη δεύτερη περίπτωση ο χρόνος είναι συντριπτικά μεγαλύτερος από ότι είναι ο χρόνος από την πρώτη περίπτωση. Επομένως, είναι προφανές ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Άλλωστε, είναι κάτι το οποίο το ζητάμε από την πρώτη στιγμή. Με κάποιο τρόπο, με κάποια μέθοδο, δεν ξέρω πια. Αυτό θα τα βρουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να χαράξουν πολιτική, μπορούν να εφαρμόσουν πολιτική, αυτοί οι οποίοι έχουν και τα επακριβή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν οι αγορές, και όχι μόνο για τη δικιά μας την περίπτωση τώρα, έτσι, γενικότερα για όλη την επικράτεια, ούτως ώστε να βρεθεί ένας οριζόντιος τρόπος για να μπορέσουν επιτέλους να στηριχθούν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Και ξέρετε, το λέμε αυτό όχι για κανένα άλλο λόγο, όχι γιατί θέλουμε να πάρουμε λεφτά επειδή πήραν αυτοί, επειδή πήραν οι άλλοι, οτιδήποτε μπορεί να πει κάποιος σε μια τέτοια περίπτωση. Είναι γεγονός, κύριε Κοσμίδου, ότι η μόνη ενίσχυση για τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλη αυτή τη χρονιά την οποία περάσαμε, γιατί χωρίς καν να το καταλάβουμε, ήδη έχουμε περάσει μια χρονιά έχοντας στην πλάτη μας όλο αυτό το πρόβλημα. Η μόνη λοιπόν ενίσχυση την οποία ανέλαβαν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις ήταν η επιστρεπτέα προκαταβολή. Και δυστυχώς και σε αυτή την επιστρεπτέα προκαταβολή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να την πάρουν. Γιατί υπήρχαν δυσκολίες, γιατί υπήρχαν δεδομένα τα οποία δεν τα πληρούσαν κάποιες επιχειρήσεις. Υπάρχουν λοιπόν συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να την πάρουν. Μάλιστα. Τι λέμε λοιπόν καταρχήν. Όλο αυτό το κομμάτι το οποίο ονομάζεται επιστρεπτέα προκαταβολή, και μάλιστα το ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και όχι μόνο οι εμπορικοί σύλλογοι σε τοπικό επίπεδο, οι ομοσπονδίες, η Ελληνική Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Λέμε λοιπόν το εξής. Αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζεται επιστρεπτέα προκαταβολή, με κάποιον τρόπο είτε να μπορέσει να αυξηθεί το ποσοστό το οποίο η επιχείρηση θα μπορεί να κρατήσει για τον εαυτό της, άρα να μειωθεί το ποσοστό του ποσού το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να το επιστρέψει, είτε εν τέλει, και αυτό νομίζω είναι και το ιδεατό ίσως σε αυτή την περίπτωση, για μας τους ίδιους αν θέλετε, η επιστρεπτεία να γίνει μη επιστρεπτεία. Άλλωστε τα ποσά τα οποία πήραν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, κυρία Κοσμίδου, δεν είναι τεράστια, ξέρετε. Ξεκινούσαν από 2.000 ευρώ στις αρχικές επιστρεπτείες προκαταβολές και έφταναν μέχρι 8.000 ευρώ για κάθε εμπορική επιχείρηση, ανάλογα βέβαια και με τους εργαζόμενους τους οποίους είχαν αυτές οι επιχειρήσεις. Επομένως, αν κάνουμε μια απλή αριθμητική πράξη, βλέπουμε ότι για το νομό μας τουλάχιστον, γιατί για αυτόν πρέπει να μιλάμε, εδώ είμαστε, εδώ ζούμε, εδώ δραστηριοποιούμαστε, για το νομό μας τουλάχιστον, τα ποσά τα οποία θα μπορούσε ίσως να καλύψει μια τέτοια κατάσταση δεν είναι τεράστια. Είναι ποσά τα οποία υποθέτω, θέλω να πιστεύω δηλαδή, ότι μπορούν να καλυφθούν άνετα από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Μάλιστα. Άρα είναι ένα από τα αιτήματά μας τα οποία έχουμε σε ό,τι έχει σχέση με το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι μικρές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Κύριε Πανταζή, μου αναφέρατε προηγουμένως για όλους τους εμπορικούς συλλόγους Δυτικής Μακεδονίας, το τριτοβάθμιο όργανό σας, την ΕΣΕ. Πάμε όμως λίγο στα πιο τοπικά. Σε επικοινωνία με τους τοπικούς βουλευτές, τους δημάρχους, την περιφέρεια, ήρθατε προκειμένου να συζητήσετε, να δείτε τι συμβαίνει, πώς μπορούν να ενισχυθούν μετά την εξαγγελία, ξαναλέω, από τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, με τον οποίο θα ενισχυθούν επιχειρήσεις της Φλόρινας και της Κοζάνης. Ήρθατε σε κάποια επικοινωνία και τι είναι αυτό που σας είπαν? Θα σας πω ότι κάναμε εβδομάδες πριν, μήνες πριν ίσως. Έτσι. Και ακριβώς επειδή στα αρχεία του συλλόγου υπάρχουν όλα αυτά τα έγγραφα, από πέρυσι τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι επειδή ακριβώς πρόκειται να κάνουμε αυτή τη συνομιλία μεταξύ μας, είχα ετοιμάσει από το αρχείο του συλλόγου όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία απεστάλησαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, στους βουλευτές, στους τοπικούς, στον αντιπεριφερειάρχη, στους δημάρχους της Καστοριάς, του νομού Καστοριάς εννοώ, έτσι, και όχι μόνο της πόλης, στο επιμελητήριο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι, με προτάσεις τις οποίες κάναμε είτε εμείς τοπικά σαν εμπορικές συλλόγοι, σαν εμπορικός συλλόγος, είτε η Ομοσπονδία μας σε μία-δύο περιπτώσεις, είτε ακόμα, και αυτό θεωρώ ότι είναι και το κυριότερο, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα σε κεντρικό επίπεδο. Αφενός μεν για να ενημερώσουμε για το τι και για το ποια είναι τα αιτήματα του κλάδου μας, και αφετέρου για να κοινοποιήσουμε σε όλους αυτούς τους θεσμικούς φορείς τα αιτήματα τα οποία έχουμε, τις προτάσεις τις οποίες κάνουμε για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ξεπεραστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Από εκεί και μετά, κυρία Κοσμίδου, επειδή φαίνεται ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι και νομίζω ότι από εδώ και πέρα πλέον, αν δεν υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια στον νομό μας τουλάχιστον, τα προβλήματα, δυστυχώς κατά την άποψή μου την προσωπική, έτσι, τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει την αμέσως επόμενη μέρα. Και την αμέσως επόμενη μέρα, κυρία Κοσμίδου, προφανώς ο Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς δεν μπορεί να τη διαγράψει. Πρώτον, γιατί δεν έχει το δικαίωμα και δεν έχει τη δυνατότητα να χαράξει και να εφαρμόσει πολιτική. Και δεύτερον, γιατί και οι δυνατότητες τις οποίες έχει είναι πεπερασμένες. Και είναι προφανές ότι από μόνοι μας, όσο καλή διάθεση και να έχουμε, όσο χρόνο και να αφιερώνουμε, είναι προφανές ότι αποτελέσματα, τουλάχιστον τα επιθυμητά για μας, δεν μπορούμε να τα φέρουμε από μόνοι μας. Μάλιστα. Πρέπει να πω ότι, και να αναφερθώ σε ένα γεγονός το οποίο είναι πολύ πρόσφατο, 22 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα, ακριβώς λίγες μέρες μετά τον πολύ μεγάλο επίσης θόρυβο ο οποίος είχε γίνει εξαιτίας της δημοσιοποίησης της λίστας των ωφελούμενων επιχειρήσεων από το μεγάλο πρόγραμμα της περιφέρειάς μας, όπου και σε εκείνο το πρόγραμμα οι μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις εκ των πραγμάτων δεν συμμετέχουν. Μας κάλεσε ο βουλευτής του νομού, ο κ. Τζιγαλάγια, σε μια σύσκεψη στο γραφείο του, όπου ήμασταν παρόντες εγώ, ο πρόεδρος των καταστημάτων εστίασης και ο εκπρόσωπος του συλλόγου του Συνδέσμου των Ξενοδόχων. Σε εκείνη λοιπόν την σύσκεψη, η οποία έγινε και η οποία διήρκησε πάνω από μια ώρα, αν θυμάμαι καλά, καταθέσαμε στον βουλευτή του νομού ένα κείμενο με προτάσεις τις οποίες είχαμε κυρίως πάνω σε φορολογικά θέματα. Μάλιστα. Κάποια από αυτά τα θέματα τα οποία ήταν καταγεγραμμένα, εκτός από τα αμυγός φορολογικά, ήταν και τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις ότι οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να ενισχυθούν οι μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα κείμενα τα οποία έχουμε καταθέσει κατά καιρούς και στους βουλευτές και στον αντιπεριφερειάρχη και στους δημάρχους, πιστεύω ότι είναι μια καλή βάση για το πώς μπορεί να υπάρξει από εδώ και πέρα η συνέχεια, για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πράγματα, αν θέλετε. Και είναι προφανές ότι δεν είναι μόνο ο εμπορικός σύλλογος στην πόλη, έτσι, ή στον νομό. Είναι προφανές ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Υπάρχουν και άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς, υπάρχουν και άλλα κομμάτια της πραγματικής οικονομίας, εστίαση, καταλήμματα, μικρές γονοποιητικές επιχειρήσεις κτλ. Φαντάζομαι ότι και από αυτές τις μεριές υπάρχουν
προτάσεις. Επομένως, εκείνο το οποίο, κατά την άποψή μου, θα μπορούσε να γίνει, να υπάρξει μια ευρεία σύσκεψη, να υπάρξει μια ευρεία συνάντηση όλων αυτών των φορέων. Προφανώς μέσω τηλεδιάσκεψης, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Με πρωτοβουλία του κυβερνητικού βουλευτή, του δημάρχου, του αντιπεριφερειάρχη, δεν ξέρω ποια πρωτοβουλία μπορεί να είναι αυτή για να γίνει κάτι τέτοιο, ούτως ώστε να υπάρξει ένα συγκερασμός απόψεων, να υπάρξει μια καταγραφή των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν, γιατί προφανώς υπάρχουν προβλήματα παντού, και από εκεί και μετά να χαραχθεί και μια πορεία πάνω στην οποία από εδώ και πέρα όλοι μαζί να μπορέσουμε να πορευτούμε, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για την τοπική μας οικονομία. Μάλιστα, κύριε Πανταζή, λίγο πριν όλοι γνωρίζουμε. Άλλωστε, επιτρέψτε μου να προσθέσω και αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν το ξέρει και ο πολύς ο κόσμος ή αν το ξέρουν και οι συνάδελφοι. Αυτό το οποίο έγινε στην Κοζάνη ξεκίνησε από μια επιστολή την οποία συνυπέγραψαν και έστειλαν προς τα αρμόδια υπουργεία με πρωτοβουλία του τοπικού δημάρχου, ο Δήμος Εορδέας, δηλαδή ο Δήμος Τολεμαϊδας και ο Εμπορικός Σύλλογος Τολεμαϊδας. Αυτή λοιπόν την επιστολή την οποία έκαναν αυτοί οι δύο φορείς, από ό,τι ξέρω, γιατί συνομίλησα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Λεμαϊδας, έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου. Αυτή λοιπόν η επιστολή έφτασε να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά εκείνο το οποίο ξανατονίζω είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεννόηση, πρέπει να υπάρχει ταύτιση απόψεων. Πρέπει να υπάρξει καταγραφή καταρχήν όλων αυτών των προβλημάτων για να μπορέσουμε συνέχεια να δούμε και τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να πάμε. Οπότε αυτό που μου λέτε, κύριε Πανταζή, είναι ότι πρέπει να οργανωθούμε ακόμα περισσότερο. Τώρα θα μιλήσω, όταν λέω να οργανωθούμε, εννοώ ως Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, με όλες τις επιχειρήσεις της, να πάμε στοχευμένα με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ζητήματα. Δεν ξέρω πόσα μπορεί να έχουν όλοι οι κλάδοι μαζί και να είναι πιο κέρες οι διεκδικήσεις μας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτό που μας αναλύεται όλη αυτή την ώρα. Επειδή έχω στα χέρια μου τη συγκεκριμένη επιστολή του Δημάρχου Εορδέας και του Πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου Εορδέας προς τους υπουργούς, σε αυτήν την επιστολή λοιπόν είναι 4 συγκεκριμένα σημεία. Είναι σίγουρο ότι αυτά τα 4 συγκεκριμένα σημεία τα αναφέρουμε και εμείς σε όποιο έγγραφο έχουμε αποστείλει το τελευταίο χρονικό διάστημα προς κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Πανταζή. Ελπίζουμε να αλλάξει όλη η κατάσταση. Πρώτον, να υπάρξει ξανά καλή δουλειά εντός των καταστημάτων λιανικού εμπορίου και όχι μόνο, γενικότερα σε όλους τους κλάδους, και να μπορέσετε να ενισχυθείτε οικονομικά είτε από το κράτος είτε από την περιφέρεια, προκειμένου να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις καθημερινές σας υποχρεώσεις. Κοιτάξτε, ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα τελειώσουμε από όλο αυτό το σπιράλ στο οποίο έχουμε πει από πέρυσι τέτοια εποχή. Ας ελπίσουμε ότι με βάση και τις ανακοινώσεις, μόλις πριν από λίγο άκουγα ανακοινώσεις και δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ότι το λιανεμπόριο κατά πάσα πιθανότητα, ενώ στην αρχή λέγανε ότι θα ανοίξει 22 του μηνός, τώρα το πάνε για 29, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα ανοίξει 29. Με μέτρα. Το έχουμε αποδείξει, το αποδείξαμε και την περσινή περίοδο που ξανάνοιξε το λιανεμπόριο. Αν θυμάστε καλά, ήταν 11-15 Μαΐου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Όλη τη χρονική διάρκεια λοιπόν που λειτουργήσε το λιανεμπόριο δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα το οποίο να έχει καταγραφεί μέσα σε κατάστημα μικρής εμπορικής επιχείρησης σε όλη την επικράτεια. Συνεπώς, το μόνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι κρατήσαμε τότε τα μέτρα, κρατάμε ακόμα και τώρα τα μέτρα τα οποία χρειάζονται για να υπάρχει υγειονομική ασφάλεια. Είναι σίγουρο ότι τα μέτρα τήρησης για την υγειονομική ασφάλεια, τη δικιά μας, των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, των ανθρώπων και των καταναλωτών οι οποίοι θα μπαίνουν μέσα, είναι προφανές ότι θα κρατηθούν και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Μάλιστα, κύριε Πανταζή, και πάλι σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Κοσμίτη. Καλό σας βράδυ. Καλή νύχτα.